me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Δεν μου αρέσει η πολιτική, λέει ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του κουβανέζικου punk rock συγκροτήματος Porno para Ricardo, που δημιουργήθηκε το 1998 από τον Γκόργια Γκίλα, ο οποίος από εργαζόμενος σε εταιρεία εκτυπώσεων έγινε σταδιακά σύμβολο διαμαρτυρίας ενάντια στο καθεστώς Κάστρο. Το Porno para Ricardo είναι πρώτα απ' όλα ένα συγκρότημα που θέλει να προσφέρει χαρά, αλλά στην Κούβα το να διασκεδάζει στον κόσμο έχει κόστος. Πληρώνουμε λοιπόν ένα τίμημα γι' αυτό. Ζούμε σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς, στο οποίο κυβερνά ο Κάστρο. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για την πάντα είναι ότι θεωρούμε αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς ως πολιτικά μη ορθό για τη χώρα μας. Η πάντα μας είναι ένα μη κυβερνητικό μουσικό σχήμα. Η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει στην πάντα να παίζει στην Κούβα, αλλά τα βίντεο κλιπ της κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και προκαλούν αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα αυτό το τραγούδι που κοροϊδεύει τον Φιντελ Κάστρο. Ο Γκόργια Γκίλα παρακολουθείται διαρκώς από τις δυνάμεις ασφαλείας και έχει οδηγηθεί 2 φορές στη φυλακή. Συνελήφθη ξανά στις αρχές του Μαρτίου, όταν οι Porno para Ricardo ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν νέο δίσκο. Έπρεπε να βρούμε στρατηγικές για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να εκφραζόμαστε. Ένα από τα πράγματα που κάναμε είναι να δημιουργήσουμε το δικό μας χώρο. Αυτό λείπει πάρα πολύ στη χώρα μας. Ένα μέρος δηλαδή που μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα. Προσπάθησαν να ελέγξουν το χώρο με έναν πολύ έξυπνο και υπολογισμένο τρόπο. Εμείς όμως αντιστεκόμαστε σε όλο αυτόν τον γραφειοκρατικό και θεσμικό μηχανισμό. Για να μπορέσει να αποφύγει τις απαγορεύσεις και τον αστυνομικό έλεγχο, η μπάντα διοργανώνει μυστικά πολλά κονσέρτα και άλλου είδους εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή την εναλλακτική έκθεση που φιλοξενείται στο διαμέρισμα του Αγγίλα. Στο σπίτι του το συγκρότημα έχει φτιάξει επίσης και ένα μικρό στούντιο όπου ηχογραφούν και φτιάχνουν τα CD τους που στη συνέχεια διακινούν κρυφά. Είναι ένας χώρος που συχνά μοιράζονται με άλλους μουσικούς ως μια κίνηση ελευθερίας απέναντι σε ένα καταπιεστικό καθεστώς. Δεν θα παραδοθώ, δεν θα υποχωρήσω ούτε ίντσα για ό,τι πιστεύω ότι είναι σωστό. Τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να με αναγκάσει να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν θα γίνω μέρος κανενός μηχανισμού. Νομίζω ότι είναι οργανωμένες πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για να μπλοκάρουν τη δημιουργικότητα των ανθρώπων, για να μας αποσπάσουν από την τέχνη και τα πράγματα που αγαπάμε, να περιορίσουν την παραβατική μας πλευρά και ένα μέρος της ελευθερίας μας. Esta parte transgresora, esta parte de libertad, ¿no? Όταν συνθέτουμε ένα τραγούδι, δεν αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το θέμα. Τραγουδάμε με αφορμή τις εμπειρίες μας, το περιβάλλον που ζούμε, την πραγματικότητα που βιώνουμε. Τραγουδάμε για ό,τι μας αρέσει, ό,τι μας διασκεδάζει και ό,τι δεν μας αρέσει. Τραγουδάμε για όλα αυτά που θέλουμε να κοροϊδέψουμε, για ό,τι περνά από το μυαλό μας. Τώρα περνάμε μια αντικαστρική περίοδο. Εναντίον του Ραούλ Κάστρο, εναντίον όλων αυτών των καθαρμάτων που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνετε. Και προσφέρουμε τρελό κέφι. Αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ.